Κύριε Μητρόπουλο, είναι πραγματικά περίεργο να ακούσω τι αμφισβητήσεις έχετε. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Αν μου έλεγε κανείς πριν από 10 χρόνια ότι σήμερα θα ερχόμουν να αμφισβητήσω τα guidelines, θα έλεγα ότι είσαι τρελός. Έτσι, την εποχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι η πορεία των guidelines τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μια πολύ μεγάλη αποδοχή εκ μέρους των Ελλήνων ουρολόγων. Για να το βάλετε σαν τέτοιο θέμα, κύριε Χατζηχρήστο, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι παρήγορο. Είναι εξαιρετικά παρήγορο. Άρα αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είμαι ο κύριος Τουλής. Λέγομαι Μητρόπουλος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα χρειαστώ και τη δεύτερη διαφάνεια από του κυρίου Τζόρτζη μόνο. Να έχετε στα υπόψη. Εντάξει. Είπα και εγώ, ο κύριος Μητρόπουλος θα αλλάξει το design. Δεν είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, τι να κάνω. Επειδή έχουμε πολλούς όμως καινούριους στο σχολείο, κύριε Χατζηχρήστου, οι οποίοι ούτε με ξέρουν καθόλου για την όλη ιστορία. Όχι, όχι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο, λοιπόν, πάρτε σαν δεδομένο ότι για αρκετά πράγματα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθεί εύκολα, πιστεύω, κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μου διεκδικήσει πιο πολύ από μένα την αιμονή μου με τα guidelines, έτσι, πέρα από την όποια εμπλοκή είχα τα προηγούμενα χρόνια στην διαμόρφωσή τους, τουλάχιστον των ευρωπαϊκών. Εκείνο το οποίο έθιξε ο κύριος Τζόρτζης προηγουμένως και νομίζω πως αξίζει τον κόπο πριν πάμε σε πολύ ειδικά πράγματα και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να φορτώσουμε τις διαφάνειες του κύριου Τζόρτζη. Ναι, στη δεύτερη ή στην τρίτη, δεν θυμάμαι καλά, εκεί που ήταν. Ουσιαστικά έθιξε την ιστορία, το πώς βγάζουμε το level of evidence με βάση την ποιότητα, πώς βγάζουμε το grade of recommendation με βάση το level of evidence. Και αυτό το πράγμα, όταν διαβάζει κανείς guidelines, θα πρέπει να ξεφυλίζει τις πρώτες του σελίδες, γιατί κάθε επιστημονική εταιρεία χρησιμοποιεί και ένα σχετικά διαφορετικό σύστημα για αυτό το πράγμα και πρέπει να είναι σαφέστατα εξοικειωμένος. Το καλύτερο λοιπόν level of evidence είναι εκείνο το οποίο προκύπτει από τη μεταανάλυση σειράς προοπτικών τυχιοποιημένων μελετών. Την επόμενη παρακαλώ. Α, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λοιπόν σε αυτό το πράγμα, νομίζω να το τσεκάρω. Ωραία, είναι και αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Τζόρτζης και μας είπε προηγουμένως ότι ναι, αυτό είναι η αρχική δήλωση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, το Guidelines Office της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ότι έχουμε συλλέξει την καλύτερη δυνατή κλινική απόδειξη για αυτό το πράγμα, επιστημονική απόδειξη. Και εδώ πέρα λοιπόν μπαίνουν τα διάφορα προβλήματα, τα οποία θα κλείσω την επιστημονική μου καριέρα όταν θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω μερικά πράγματα που έχουν σχέση με την αμφισβήτηση αυτής της ποιότητας. Αυτής της ποιότητας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα guidelines. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αλλά όσο θέλω να με καλούν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, δεν το κάνω. Έτσι, μόλις θα κλείσω την καριέρα μου, θα τα δημοσιεύσω αυτά τα πράγματα. Είχα λοιπόν πριν από ένα χρόνο, 1,5 πότε ήταν, μια κόντρα με τον τέος editor του European Urology, τον κύριο Μοντόρση. Γιατί προείδρευα σε ένα τραπέζι για τον καρκίνο του προστάτη και ήταν φανατικός για την ιστορία της ρομποτικής και με βάση, ίσως να το θυμόσαστε, ένα ολόκληρο τεύχος του European Urology, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε 4 μεταναλύσεις Παναγία Βόηθα, οι οποίες όλες κατέληγαν τι καταπληκτικό πράγμα που είναι το ρομπότ. Και όταν του έκανα την επίθεση εξηγώντας τα μεθοδολογικά προβλήματα τα οποία είχαν αυτές οι μεταναλύσεις, με κυρίαρχο από όλα πρόβλημα μεθοδολογικό αλλά και ηθικό, ότι ανελίοντο από τους ίδιους ανθρώπους οι μελέτες που είχε κάνει μια ομάδα ανθρώπων για αυτή την ιστορία,
εισέπραξα με αρκετά ειρωνικό ύφος, αλλά συνέχισα και εγώ την ειρωνία, την περίφημη «But it the best available evidence». Αυτή λοιπόν το «the best available evidence» έχει υποχρέωση κανείς να το αναλύσει έτσι περαιτέρω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι a priori «the best evidence». Είναι εκείνο το οποίο οφείλεις να βάλεις από δίπλα του και τα μεθοδολογικά προβλήματα τα οποία έχεις αντιμετωπίσει σε αυτή την ιστορία. Και δείτε λοιπόν, με βάση αυτό το σύστημα, υπάρχει ο εξής προβληματισμός. Με τα ανάλυση λοιπόν level 1A, randomized trials. Πόσα πράγματα στη χειρουργική μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τυχεοποιημένες προοπτικές μελέτες? Δεν ξέρω πόσες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αν θα μπορούμε στη χειρουργική να υιοθετήσουμε κάτι που οι παθολόγοι μπορούν να το κάνουν, σαφέστατα. Ένα B, έτσι, βαρύτητα αυτό το πράγμα, πολύ. Αποδείξεις οι οποίες προέρχονται από τουλάχιστον μία τυχεοποιημένη μελέτη. Και τι κριτήρια έχει ακολουθήσει αυτή η τυχεοποιημένη μελέτη όσον αφορά την ποιότητά της? Τα έλεγξε κανείς αυτά τα κριτήρια ποτέ? Και ερχόμαστε λοιπόν, το Great A of Recommendation βασίζεται σε κλινικές μελέτες καλής ποιότητας και συνέχεια στις οποίες βασίζονται κάποιες ειδικές συστάσεις και βέβαια θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία τυχεοποιημένη μελέτη. Είναι αρκετά αυθαίρετο αυτό το πράγμα. Και εκείνο λοιπόν το οποίο προσπαθήθηκε να γίνει είναι να δοθεί μια μεγαλύτερη ευχέρεια στις ομάδες οι οποίες βγάζουν τα guidelines όσον αφορά το grade. Να μπορούν δηλαδή να γίνεται το upgrading ή το downgrading. Γιατί να σας πω πάρα πολύ απλά, υπάρχει τύπου 1α ή 1β level of evidence για το εξής πολύ απλό πράγμα. Ότι το αλεξίπτωτο σώζει ζωές όταν χρησιμοποιηθεί σε πτώση από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει ποτέ τυχεοποιημένη μελέτη οι μισοί να πέσουν χωρίς αλεξίπτωτο ή άλλοι μισοί με αλεξίπτωτο για να δούμε ποιοι θα ζήσουν από τη μία ομάδα και από την άλλη, έτσι ώστε να έχουμε level 1B. Οπότε να κάνουμε great A recommendation ότι το αλεξίπτωτο σώζει ζωές. Σαφώς όχι, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα ήταν και στην καθημερινότητα της κλινικής πράξης προβλήματα και διλήμματα που αντιμετώπιζαν οι διάφορες επιτροπές και έτσι έγινε μια προσπάθεια να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία μια ολόκληρη μεθοδολογία με την οποία μπορείς να κάνεις το upgrading ή το downgrading. Χρησιμοποιήθηκε αυτή η ιστορία στον καρκίνο της κύστεως και σας λέω ότι στις επόμενες βερσιόν των guidelines για τον καρκίνο της κύστεως αυτό αναθεωρήθηκε και ξαναγυρίσανε στο παλιό σύστημα διότι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία. Ας πάμε τώρα λοιπόν στις δικές μου διαφάνειες. Δεν είχαμε συνεννοηθεί με τον κύριο Τζόρτζη καθόλου, σας διαβεβαιώ και σας δίνω πραγματικά το λόγο της τιμής μου ότι δεν ήξερα τι θα πει ο κύριος Τζόρτζης, όπως δεν ήξερε και εκείνος το τι θα πω εγώ. Και το είχαμε κουβεντιάσει αυτό το πράγμα. Τις δικές μου τις διαφάνειες, αν θέλετε, φορτώνετε. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, διότι ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε και μάλλον στα ίδια πράγματα. Έτσι, η σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά είναι... Θα είναι και τα ίδια και φέτος, δηλαδή σε όσους θα πάρετε, όταν θα πάρετε τα φετινά guidelines, θα είναι ακριβώς τα ίδια, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Η επόμενη η ιστορία θα γίνει το 2015. Και ξεκινάω με ένα... Θα πάω σε μερικά χοντρά πράγματα, έτσι δεν σας κουράσω πολύ. Μας λένε λοιπόν ότι, κοιτάξτε να δείτε, η ακτινοβολία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο της κύστεως. Ένα σημαντικότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητα, έχοντας ανθρώπους με καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι ακτινοβολούνται. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Και βέβαια δίνει ένα level of evidence 3, αποφεύγει να δώσει το οτιδήποτε σαν, βέβαια δεν κάνει σύσταση, ούτε υπέρ ούτε κατά σε αυτό το πράγμα, το περνούν με αυτή την ιστορία. Και βέβαια, τι γίνεται? Αυτή η ιστορία βασίζεται σε αναφορά σε αυτό το paper εδώ,
το οποίο ουσιαστικά για αυτό το κομμάτι, γιατί τι κάνει η ακτινοβολία, παραπέμπει σε αυτή τη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2013, το 2013 ακριβώς, και η οποία έδειξε ότι όντως υπάρχει μια μεγαλύτερη εμφάνιση περιστατικών καρκίνου του σωροδόχου κύστου στους ανθρώπους που είχαν κάνει ακτινοβολία για ριζική προστατεκτομή. Αφήνοντας εντελώς απ' έξω μια πολύ μεγαλύτερη μελέτη, η οποία είχε γίνει και δημοσιεύτηκε το 2012 και στην οποία αναπηδεικνύεται ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του σωροδόχου κύστεως σε σχέση με την ακτινοβολία για τον καρκίνο του προστάτη. Άρα λοιπόν, να ένα πράγμα στο οποίο κύριοι της αντίστοιχης επιτροπής δεν την κάνετε τόσο σωστά τη δουλειά σας. Δεν ψάξατε τόσο καλά τη βιβλιογραφία και εγώ, έχοντας διαβάσει και τη μία εργασία και την άλλη εργασία, βρίσκομαι σε ένα τεράστιο δίλημα αυτή τη δεδομένη στιγμή, τι να αποφασίσω σαν πολιτική για αυτή την ιστορία. Το έθιξε ο κύριος Τζόρτζης προηγουμένως. Λέει ότι πότε θα πρέπει να κάνουμε απεικόνιση του ανώτερου ορκοειδικού σε έναν καρκίνο της κύστος ο οποίος πρωτοεμφανίζεται. Τι μας λένε τα guidelines, ότι λέει δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό το πράγμα παρά μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις, δηλαδή σε όγκους που βρίσκονται στην περιοχή του τριγώνου. Και η βιβλιογραφία αναφοράς είναι αυτό το πράγμα που δημοσιεύτηκε το 1997 στο Journal of Urology, όπου επειδή είχαν βρει μόνο, κάνοντας μόνο πυελογραφία, το τονίζω αυτό το πράγμα, όχι αξονική πυελογραφία, είχαν βρει μόνο μία περίπτωση όγκου στο ανώτερο οροποιητικό και βέβαια καταλήγουν με πολύ έτσι δογματικό τρόπο ότι δεν χρειάζεται πυελογραφία ρουτίνας στην πρώτη διάγνωση. Όμως ερχόμαστε μερικά χρόνια μετά, 2006. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία guidelines είναι το 2013. Όπου τι λέει, ναι μεν ότι η σύγχρονη εμφάνιση είναι ασυνήθης, αλλά όταν υπάρχει ταυτόχρονα όγκος στο ανώτερο οροποιητικό, στο 46% των περιπτώσεων αυτός ο όγκος είναι διηθητικός. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά την άσχημη συμπεριφορά που έχουν αυτές οι περιπτώσεις. Επομένως, ναι μεν οι άρρωστοι που έχουν όγκο στο τρίγωνο έχουν σχεδόν 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν σύγχρονα έναν όγκο στην ανώτερη αποχετευτική μοίρα, αλλά αυτό το πράγμα δεν μας διασφαλίζει 100%. Άρα, νομίζω πως μπαίνει σαφέστατα η αμφισβήτηση κατά πόσον δεν χρειάζεται να κάνουμε την καλή απεικόνιση του ανώτερου οροποιητικού στην πρώτη εμφάνιση. Εδώ πέρα έχουμε ψωμί. Συγγνώμη, δηλαδή, προτείνεται μία αξονική οπωσδήποτε σε αυτούς τους όρους. Εγώ δεν θα πάρω θέση για αυτή την ιστορία. Σας παρουσιάζω. Ορίστε. Έχουμε εδώ για να πάρετε θέση. Κοιτάξτε, ναι, όπως διευκρίνησα προηγουμένως, σε ένα σωρό πράγματα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, απλά και μόνο για να δείξω ότι μερικά πράγματα δεν είναι τέλεια. Και ότι χρειάζεται δουλειά. Και ότι χρειάζεται γρήγορση. Και χρειάζεται και αυτό που ονομάζουμε γενικότερα κλινικό και επιστημονικό αισθητήριο, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε, όπως ξεκίνησε ο κ. Μελέκος στην αρχή στην εισαγωγή, να προσαρμόζουμε αυτό το γενικό πλαίσιο και μπούσουλα οδηγιών στο συγκεκριμένο άρρωστο. Πώς δίνεται αξονική? Διαφορετική να είναι η ερώτηση. Παρακαλώ. Η αξονική θα κάνετε βέβαια όταν πιστεύετε ότι είναι μάλλον υψηλού κινδύνου, υποθέτω, ή κανόνα, όποιος έχει θυλωματάκι στην κίστη κάνει αξονική. Εγώ σας λέω, αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη για αυτό το πράγμα, ακολουθώ σαφέστατα τα guidelines για αυτή την ιστορία και δεν τα αμφισβητώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα κάνω απεικόνιση του ανώτερου οροποιητικού μόνο σε αυτούς τους αρρώστους οι οποίοι έχουν όγκο στο τρίγωνο. Ωραία. Πόσοι κάνουν αξονική σε αυτούς τους αρρώστους που έχουν ένα θύλωμα στο τρίγωνο? Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εννοείται νομίζω λοιπόν, έτσι. Εκεί που έχει φάνηκε ότι θα έχει ψωμί λιγάκι η ιστορία της αμφισβήτησης ήταν στην... στα επόμενα κομμάτια, επαναληπτική διουρηθρική στην κίστη. Σαφέστατα λοιπόν λένε εδώ πέρα και με great day για όλο αυτό το κομμάτι
Θα ήταν λίγο απίθανο να δώσουν grade A, να κάνει κανείς συγκριτικές μελέτες για το αν θα είναι μετά από 2 εβδομάδες ή μετά από 6 εβδομάδες και να κάνεις προοπτική τυχιοποιημένη μελέτη, λίγο δύσκολο και λίγο χρονοβόρο και όχι τίποτα σημαντικό, αλλά είναι ένα βαρύγδουπο grade A εδώ πέρα. Ότι σε κάθε λοιπόν περίπτωση όπου δεν έχουμε πλήρη αρχική διουρηθρική, όταν δεν υπάρχει μυϊκός χιτώνας, με την εξαίρεση των ταφένα grade 1 και του πρωτοπαθού CIS, σε όλους τους ταφένα και σε όλους τους G3 εκτός από το πρωτοπαθές in situ καρκίνωμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι και τόσο, μπορεί να είναι κανείς τόσο δογματικός. Γιατί από πού ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ξεκίνησε από αμερικανικές μελέτες, στις οποίες αμερικανικές μελέτες με κυρίαρχη την παρουσία του Χέρ, που είναι ο επικεφαλής του ουρολογικού τμήματος του Memorial Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη. Όπου τι γίνεται εκεί πέρα? Το 90% των περιστατικών τους ήταν παραπομπές από άλλα κέντρα. Ήταν μοιραίο λοιπόν όταν, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η τρομακτική διακύμανση της ποιότητας των Αμερικανών ουρολόγων. Είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διακύμανση της ευρωπαϊκής ουρολογίας αυτό το πράγμα. Ναι, κύριε Χατζηχρήστου, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο Αμερικανός ουρολόγος της γειτονιάς σαφέστατα έχει τεράστιες διαφορές από αυτόν ο οποίος είναι κάπου οργανωμένα και ούτω καθεξής. Και από εκεί λοιπόν προέκυψε ότι είχαν ένα τεράστιο ποσοστό που βρίσκανε ξανά όγκο όταν τους κυστεοσκοπούσαν ξανά πριν προχωρήσουν μέσα στα πρωτόκολλα που είχε ξεκινήσει τότε το Memorial Sloan Kettering για τη διατήρηση της κύστης. Και αυτό ήταν που τους έκανε να προβληματιστούν και να αρχίσουν να μιλούν για την επαναληπτική διουρηθρική προστατεκτομή. Και αρχίζει λοιπόν η αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα. Και εκείνο το οποίο αυτή τη δεδομένη στιγμή φαίνεται ότι έχει δεδομένη αξία είναι, σε επιλεγμένες περιπτώσεις ενδείκνυται αυτή η κατάσταση, σε αυτό συμφωνώ με τον Μπράουζη, σε αυτό το πράγμα, και προσωπικά δηλαδή, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται μυϊκός ιστός, όταν υπάρχουν αμφιβολίες είτε στο χειρουργό είτε στον παθοανατόμο για την τελική διάγνωση την οποία δίνει και όταν οι ασθενείς παραπέμπονται από άλλο κέντρο. Ναι, εκεί για μένα ισχύει, ειδικά για το τελευταίο, ισχύει ο χρυσός κανόνας ότι μην πιστέψεις τι έχει πει ο προηγούμενος ουρολόγος. Αυτό το έχω κανόνα και στην καθημερινή μου πρακτική, αν θέλετε. Ας είναι ο Πάπας. Έτσι στην κυριολεξία. Γιατί μπορεί να του έχει ξεφύγει, μπορεί να έχει κάνει ατελή, διουρηθρική και μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να, και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, είναι ότι έχει κλαδέψει εντός εισαγωγικών την επιφάνεια του όγκου και δεν έχει προχωρήσει καθόλου προς τα κάτω. Και τι θα δώσει ο παθανατόμος? Δεν θα δώσει τίποτα όσον αφορά τη διηθητικότητα. Ναι, κύριε. Λοιπόν, επιλέξει λέτε, κύριε Μητρόπουλε, ότι θα κάνω οπωσδήποτε, δεν πάει να τον έχει χειρουργήσει ο Πάπας. Ενώ άμα του έχω κάνει εγώ, δεν θα κάνω, γιατί εγώ είμαι, γιατί ο, εγώ πάπας είμαι ο Πάπας του Πάπα. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα, λοιπόν, πολύ ωραία, καλά κάνατε και το θίξατε, γιατί έχουμε να κάνουμε και μια άλλη παρέμβαση μετά. Σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, ναι, έχω να την στηρίξω σε δουλειά, την οποία κάναμε μάλιστα στο Λαϊκό. Και όπου αποδείχθηκε ότι ο μέσος γιατρός των ουρολόγων του Λαϊκού, και μάλιστα το εκπληκτικό ήταν ότι οι ειδικευόμενοι είχαν καλύτερη ικανότητα από τους ειδικευμένους, γιατί το κάναμε ξεχωριστά και τυφλά, να αναγνωρίσουν τη διηθητικότητα και το grade του όγκου. Όχι το grade σε τόσο σημαντικό βαθμό, αλλά πάντοτε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, και να συμπλέψουν με τη διάγνωση του παθοανατόμου. Αυτό λοιπόν για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική ιστορία του να μάθει ο ουρολόγος ευθύς εξ αρχής να αναγνωρίζει τα στοιχεία του όγκου που έχει να αντιμετωπίσει και να μπορεί, για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε και μετά για την άμεση ενδοκιστική έγχυση, να μπορεί να κατατάξει σε ποια κατηγορία κινδύνου ανήκει ο άρρωστός του την ημέρα που θα του κάνει τη διουρηθρική εκτομή. Όχι να περιμένει. Αυτό μου θυμίζει λίγο τους λύθους, που τους βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι σύσταση έχουν ή όχι. Βεβαίως. Διότι οι ουρολόγοι, κύριε Χατζηχρήστου, είναι ένα είδος ζωικό το οποίο έχει ιδιαίτερες ικανότητες.
Έτσι. Λοιπόν, και αυτές οι ιδιαίτερες ικανότητες οφείλει να τις εξασκήσει παραπάνω και τελικά έχει αποδείξει ότι μπορεί πραγματικά να τα καταφέρει. Εγώ πιστεύω στον Έλληνα ουρολόγο που δεν πιστεύετε εσείς, κύριε Χατζηκρήστου. Να πω κάτι, για να μην παραξηγηθεί ο κύριος Μητρόπουλος με αυτό το «ο πάπας του πάπα». Εννοούσε ότι το είδα εγώ. Εγώ δηλαδή ο Μητρόπουλος, εγώ ο καθένας. Δηλαδή εγώ έκανα αυτή είμαι τη δουλειά. Είμαι το εσωτερικό standard, το εσωτερικό έτσι, control της όλης της ιστορίας. Έτσι, αυτό που ονομάζουμε internal control ή internal standard στην ιστορία της στατιστικής. Ενώ δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε ή να είδε κάποιος άλλος. Και αυτό είναι κάτι που πράγματι πρέπει να το αποκτούν όλοι οι ουρολόγοι κάνοντας τέτοιου είδους. Δηλαδή για να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εάν έχω τόσο μεγάλη σιγουριά ότι δεν ήτανε τα φένα ο όγκος και ήταν τα φάλφα και μπορεί εκείνη την ημέρα να πάρει ευχή, ωραία, δεν πήρα παραπάνω μυϊκό ιστό για τον, ιστό, για τον λόγο ότι ήταν μια κύστη σαν φλούδα, για τον λόγο ότι εγώ δεν ήμουν καλός εκείνη την ημέρα, για τον λόγο ότι είχα φοβηθεί ότι μπορεί να είχα πάρει λίγο πιο βαθιά σε κάποιο άλλο σημείο, έτσι, γιατί, και δεν πήρα. Να μου κόψετε το κεφάλι. Γι' αυτό το λόγο ότι δεν συμπεριλαμβάνεται μυϊκός ιστός, θα πρέπει να ξαναβάλω τον άρρωστο στο χειρουργείο. Θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι ο άρρωστος αυτός ήταν ένα επιφανειακό πραγματάκι της πλάκας, τα φάλφα. Αν στην ιστολογική σου έχεις τα φάλφα, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Και δεν έχεις μυϊκό. Ναι, τα φάλφα τζιένα όμως, έτσι, λοιπόν, σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως να μην επεκταθούμε παραπάνω σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Τι γίνεται με αυτή την εφάπαξη με την χειρητική έγχυση κυταροτοξικού, που φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα παγκοσμίως, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει μια μετα-ανάλυση 7 τυχεοποιημένων μελετών που σε αυτήν τελικά βασίζεται αυτό το Great A of Recommendation με αρκετή παρακολούθηση, όπου όντως υπήρξε μια σημαντική μείωση του ποσοστού υποτροπής, αφού θεωρούν το 11,7% στατιστικά σημαντικό, δηλαδή από 48,4% σε 36,7%, με βέβαια το δεδομένο πιο ότι η πλειοψηφία των ασθενών είχε μονήρι όγκο. Και λένε σε εκείνη τη μετα-ανάλυση, ο Σιλβέστερ δηλαδή ο στατιστικολόγος, ότι ναι, το ίδιο πράγμα, παρόλο που ήταν μικρός ο αριθμός, φαίνεται ότι συνέβαινε και στους αρρώστους με πολλαπλούς όγκους. Και ξεκινάει ένας ορυμαγδός από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η μετα-ανάλυση, με διάφορες δημοσιεύσεις, με αμφισβητήσεις στο συνέδριο της European Society of Oncological Urology, με debates, με ένα σωρό πράγματα, που αναγκάζει τελικά τους εκπροσώπους της ομάδας των guidelines για τον μη διηθητικό καρκίνο της κύστος να απαντήσουν ότι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, αυτές το subgroup ανάλυσης που κάνετε, ναι, μας λένε κάποια πράγματα και οι μελέτες οι οποίες δημοσιεύεται, αλλά θεωρούμε ότι ακόμα δεν έχουν συλλεγεί ικανοποιητικά στοιχεία για να ανατρέψουν αυτά τα πράγματα και επομένως αυτή η άμεση έγχυση θα πρέπει ακόμα να συνεχίζουμε να την κάνουμε σε όλους τους αρρώστους με μη διηθητικό καρκίνο του ουροδόχου κύστος. Αυτό βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Ναι, αλήθεια, πόσοι από εσάς κάνετε άμεσα με τα εγχειρητικά? Μάλιστα. Ένα πολύ, 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 πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ ωραία. Κύριε Μητρόπουλε, ναι. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Εδώ. Ναι. Πόσοι κάνουν άμεσα μετεγχειρητικά όσο ακόμα διαρκεί η ραχεία του ασθενή? Η ραχεία του ασθενή, να θεωρήσουμε... Από την ώρα που φεύγει από το χειρουργείο κρατάει και καμιά δύο ώρες ακόμα. Ναι. Πόσοι κάνουν εκείνη μέσα αυτές τις δύο ώρες? Υπάρχει να το κάνει σε αυτές τις δύο ώρες? Ναι, που έχετε σταματήσει και όλες τις πλήσεις στον άρρωστο, τελώς. Προφανώς το ραχιαίο το είπατε για να μην έχετε την έντονη ιστορία της
επιτακτικότητας που μπορεί να δημιουργήσει. Για την οποία είναι. Επιτακτικότητα, τι κάνουν οι συνάδελφοι που δεν κάνουν ραχαία? Γιατί συνήθως οι άρρωστοι, μόλις βάλουμε το φάρμακο μέσα και δεν έχουν πάρει ραχαία, θέλουν να το πετάξουν στο τέταρτο. Με τον ίδιο τρόπο που θέλουν να πετάξουν και τον καθετήρα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω πως αυτό το κομμάτι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ερεθιστικότητας της κίστης. Έχουμε δημοσιεύσει πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διήθηση της βάσης του όγκου με λέβο βουβιβαβκαΐνη, πώς διάολο το λένε αυτό το πράγμα, και που όντως είχαν μια πολύ σαφώς καλύτερη συμπεριφορά. Και υπάρχει και μια άλλη ιδέα, την οποία προσπαθώ να πείσω μια εταιρεία να τη χρηματοδοτήσει, αλλά δεν θέλει να τη χρηματοδοτήσει, δεν έχει απαντήσει τουλάχιστον σαφώς, για το πώς μπορεί κανείς να σταματήσει αυτή την ιστορία των συσπάσεων της ουροδόχου κίστης μετά. Που συμβαίνει ουσιαστικά σε οτιδήποτε, σε όλες τις ουρολογικές επεμβάσεις, και κυρίαρχα οφείλεται στον ερεθισμό του τριγώνου από τον μπαλόνι του καθετήρα, σαν υπόθεση εργασίας λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα χειρότερα, όταν μπει κυταροτοξικό σε μια κίστη πληγιασμένη, όντως θέλει να πετάγει το άλλο στο ταβάνι. Και εδώ πέρα, ουσιαστικά αμφισβητείται από τους κλινικούς γιατρούς η δυνατότητα να κάνει κανείς αυτές τις άμεσες μετεγχειρητικά, γιατί σου λέει ότι αν δεν το κάνεις μέσα στις 12 ώρες, σαν να μην το έχεις κάνει καθόλου δηλαδή αυτό το πράγμα. Νομίζω πως υπάρχει λοιπόν η στοιχειοθέτηση από τους αμφισβητείες αυτής της ιστορίας, το για ποιο λόγο δεν κάνουν την άμεσα μετεγχειρητική έγχυση του κυταροταξικού. Επιμένουν όμως. Αν μου επιτρέψετε. Παρακαλώ, ναι. Από την καθημερινή εμπειρία. Βέβαια. Με αυτό κουβεντιάζουμε. Γιατί τώρα. Και στην πράξη πολλές φορές προκύπτουν πράγματα. Καταλαβαίνω στον ιδιωτικό τομέα ότι κάποιος θέλει να αποφύγει τη ραχαία αναισθησία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Αφού ούτως ή άλλως μια μέρα θα τον νοσηλεύσεις, για ποιο λόγο να μην του δώσει μια ραχαία αναισθησία και να έχεις και το αποτέλεσμα αυτό της χάλασης της κίστης που θες μετεγχειρητικά, ώστε να μην έχεις επιτακτικότητα. Ζητάνε, από όσο θυμάμαι τα guidelines, την άμεση έγχυση. Μέσα σε 12 ή ακόμα και μέσα στο χειρουργείο, δηλαδή με το που τελειώνει η επέμβαση. Όχι, μέσα σε 12 ώρες. Ναι, ώστε να μην προκύψουν πείγματα στην περιοχή κτλ. Που είναι και την εφύτευση των κυττάρων κτλ. Όσο έχουμε λοιπόν τη ραχαία, άνετα δεν έχουμε το κομμάτι της σύσπασης της κίστης και ο άρρωστος μπορεί να δεχτεί την έγχυση την εδοκιστική. Ναι, με προϋπόθεση δεν θα έχεις ούτε πλύσεις όμως. Δεν θα έχεις πλύσεις. Μα υποτίθεται ότι πρέπει να βγαίνεις νερό. Σε έναν επιφανειακό όγκο, πώς εκτεταμένος είναι ώστε να μην βγαίνεις νερό? Ένα. Συγχωρήστε με, σε αυτό το πράγμα εγώ δεν τα καταφέρνω. Το δηλώνω απερίφραστα, ειλικρινέστατα κλπ. Έτσι, λοιπόν. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάμποσους αρρώστους, έχω και δύο κυρίους από το λαϊκό, τρεις, ναι. Εδώ πέρα, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι γκρινιάζω, σταματήστε τις πλήσεις το απόγευμα κλπ. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω καταφέρει να αισθανθώ ας πούμε, τόσο σίγουρος για τον εαυτό που είναι μου. Καθαρές οι πλήσεις. Η συνήθεια σταχτική είναι σε αρκετά κέντρα να κλαμπάρουμε λοιπόν την έξοδο, να ρίχνουμε και το φάρμακο, σταματάμε και τις πλήσεις. Αυτό δημιουργεί μια διάδαση της κίστης. Mm-hmm. Και μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο για αιμορραγία τη στιγμή που διάδει, να ανοίξουν Βεβαίως. Κάποια αγγεία. Μια απλή πρακτική που την καταθέτω, την έχουμε εφαρμόσει αρκετό καιρό και λειτουργεί πάρα πολύ καλά κατά τη γνώμη μου. Είναι στο κομμάτι εκεί που συνδέεται την σακούλα, την τετράλιτρη για την έξοδο των πλήσεων. Συνδέστε έναν απλό ουροσυλλέκτη, σηκώστε τον προς τα πάνω, ρίξτε το φαρμακό σας μέσα, κλείστε τις πλήσεις και αυτό λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός συγκοινωνίων των δοχείων, δηλαδή σαν ένας μηχανισμός εκτόνωσης. Μένουν τα 50 ml μες στην κίστη, όσο και να γεμίσει η κίστη, και άλλα 100 ml να γεννήσει, η σπαστικότητα της κίστης απλώς θα παλινδρομεί στη σακούλα, δεν θα την αναγκάσει να κάνει επιτακτικότητα. Έξυπνο, σαφώς. Και μπορεί άρρωστο να το ανεχτεί πάρα πολύ καλά. Δεν έχω ούτε έναν που δεν το ανέχθηκε. Σαφέστατα. Και στους συναδέλφους που δεν δώσαν ραχαία, δώστε από πριν ένα αντιχολινεργικό. Θα ηρεμήσει πάρα πολύ την κίστη και θα το δεχτούν πολύ καλύτερα. Αυτό συγχωρήστε με, το αμφισβητώ εντελώς. Στην πράξη δουλεύει. Δουλεύει ως πλασίμπο. Έχω δημοσιεύσει και αντίστοιχη μελέτη σε αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα για τον τρόπο δράση των αντιχολινεργικών, για να μπορέσουν να δουλέψουν τα αντιχολινεργικά. Τα παλιά θέλανε μια εβδομάδα, τα καινούργια θέλανε τρεις μέρες τουλάχιστον. Δηλαδή, το μπλοκάρισμα των χολινεργικών υποδοχείων θέλει αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια δόση πριν από το χειρουργείο, αυτό συγχωρήστε με,
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει κάποια επιστημονική βάση και σας λέω, έχω κάνει και προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη με τη χορήγηση αντιχολινεργικών πριν από το χειρουργείο όσον αφορά και την εκτίμηση ακριβώς της συσπαστικότητας της κύστης μετά και δημοσιευμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο με έκανε να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές, αλλά με μεγάλη χορήγηση, έτσι μια εβδομάδα πριν προετοιμασία. Λοιπόν, αν θέλετε να επανέλθουμε εδώ. Ξεκίνησε, συνέχισε λοιπόν η ιστορία της αμφισβήτησης και ουσιαστικά πού βασίζεται. Βασίζεται το αν ο ουρολόγος είναι ικανός να διακρίνει τις τρεις ομάδες κινδύνου αυτού του αρρώστου. Και εδώ σας παρουσιάζω ότι υπάρχει μια τρομακτική διαφοροποίηση με την Ευρώπη όσον αφορά την συμμόρφωση με τις οδηγίες. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα στο οποίο ακόμα δεν υπάρχει τόσο καλή συμμόρφωση. Είναι δεδομένο ότι αν κάποιοι ασχολούνται ειδικά με την ουρο-ογκολογία, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Και εκείνο λοιπόν το οποίο ουσιαστικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό είναι να ξαναγυρίσουμε αν οι ουρολόγοι έχουν την ικανότητα τελικά να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν σε ποια ομάδα κινδύνου ανήκει ο άρρωστός τους την ώρα που τους κάνουν τη διορυθρική. Γιατί η απόφαση, για να, αν θα κάνει κανείς άμεσα με την εγχειρητική έγχυση, βασίζεται ακριβώς σε αυτή την εκτίμηση. Δεν έχει κανείς την ιστολογική εκτίμηση ακόμα σε αυτή την ιστορία. Με δεδομένο λοιπόν ότι τελικά θα ωφεληθούν αυτοί που είναι πολύ χαμηλού κινδύνου, μια σειρά από εκείνους οι οποίοι είναι ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου θα φάνε άδικα την έγχυση και θα χαλάσουμε και άδικα λεφτά για αυτή την ιστορία και θα παίξουμε ακόμα και με την ιστορία της σπάνιας περίπτωσης που λέμε απαγορεύεται να την κάνουμε όταν υπάρχει η ρήξη, η διάτρηση της κύστης. Πόσες φορές όμως δεν έχει τύχει και όσα έχουν δημοσιευθεί στην διεθνή βιβλιογραφία αφορούν περιπτώσεις οι οποίες είχε διαλάθει της προσοχής αυτή η μικρο ρήξη της κύστης και έχουμε τραγικά περιστατικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Είναι και ο κύριος Τυριτζής, έχει δημοσιεύσει δύο από αυτά. Αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι, Σταύρο. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάρα πολύ. Η ίδια η μετανάλυση, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν αποδεικνύει ότι αυτό το οποίο θα συμβεί στους μονήρις όγκους θα συμβεί και στους πολλαπλούς ή στους υποτροπιάζοντες όγκους. Δεν υπάρχει κανένα όφελος στην πρόοδο ή το θάνατο εκ της νόσου. Άρα τελικά οι υποτροπές που μειώνονται, μήπως αντιστοιχούν σε κάποιους όγκους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία και στη τελική ανάλυση τι έγινε και αν υποτροπιάσουν ή όχι. Εκείνο το οποίο ξέρουμε με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει περίπου, είναι ότι ο αριθμός που χρειάζεται να θεραπευθεί προκειμένου να αποφύγει κανείς ένα περιστατικό είναι 9. Δηλαδή θα δοθεί σε 9 αυτή η άμεση μεταχειρητική έγχυση για να ωφεληθεί ένας. Θα μου πείτε, δεν είναι και τραγικό το νούμερο αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε άλλες θεραπείες στις οποίες λες ότι δίνει σε 35 για να ωφεληθεί ένας. Έτσι. Και επίσης ότι από αυτή τη μετανάλυση και αυτό το recommendation δεν υπάρχει τίποτα αναφερόμενο στο πραγματικό ποσοστό των επιπλοκών και των παρενεργειών της θεραπείας. Άρα λοιπόν νομίζω πως μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό το πράγμα και για να προλάβω την περαιτέρω παρέμβαση του κυρίου Τζόρτζη για αυτή την ιστορία, ότι κοίταξε να δεις, μετανάλυση ήταν αυτό το πράγμα και μην είναι τόσο ισχυρό το level of evidence και τόσο ισχυρό το grade of recommendation που μην προχωράζει αυτό το πράγμα. Έχουμε και μια καινούργια μετανάλυση. Έτσι, φρέσκια, πρόσφατη, τέλος του 2013 ουσιαστικά. Και εκείνο λοιπόν το που έδειξε είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια επιμήκυνση του διαστήματος ελεύθερου υποτροπής σε κάποιους από αυτούς τους αρρώστους, αλλά ότι τελικά δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο πολύ σίγουροι και χρειάζεται επομένως και άλλες κλινικές μελέτες στοιχειοποιημένες για να μας πούν για αυτήν την ιστορία και να δω ποιος θα τις κάνει και πότε θα τις δημοσιεύσει. Σχήμα συντήρησης τώρα. Σχήμα συντήρησης λέει, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτούς τους όγκους που ενδιαμέσου κινδύνου θα πρέπει να κάνουμε μία ενδοκιστική έγχυση άμεσα με την εγχειρητικά και αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει από ένα χρόνο
θεραπείας με μπεσεζέ ή με κυταροτοξικό για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ωραία, grade A recommendation. Αυτό το πράγμα όμως, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Τζόρτζης, λέει από εκεί, διαβάζει κανείς και τα μικρά γραμματάκια που λέει από κάτω και βρίσκει ότι δεν είναι και τόσο σίγουρα, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Και ουσιαστικά σε τι βασίζεται όλη αυτή η βαβούρα εδώ επάνω και το τόσο βαρύ γδούπο, σε αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Η οποία τι έκανε, προσπάθησε να μαζέψει όλες τις στοιχειοποιημένες κλινικές δοκιμές που είχαν γίνει με τα διάφορα σχήματα χορήγησης κυταροτοξικών σαν σχήμα συντήρησης μετά από την αρχική αντιμετώπιση του όγκου και κατέληξε στο ότι δεν μπορώ να σας βγάλω συμπεράσματα. Και έρχεται και μια άλλη δουλειά την οποία δεν την αναφέρουν οι συγγραφείς της συγκεκριμένου κομίτη, όπου τα δύο διαφορετικά σχήματα, για παράδειγμα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν της επιρουμπικίνης, δεν είχαν καμία διαφορά μακροπρόθεσμα στο τι θα γίνει. Η όποια διαφορά φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί μετά τη μακρά χορήγηση αυτής της ιστορίας για στους 18 μήνες και μετά. Μα 18 μήνες και μετά έχει ήδη φάει ο άλλος πόσες ενδοκιστικές εγχύσεις, με πόσες πιθανές παρενέργειες και με πόσο κόστος για αυτή την ιστορία. Και άρα λοιπόν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση σαφέστατα μια πολύ πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση από τα guidelines και με πολύ καλύτερο level of evidence ή τουλάχιστον προσαρμοσμένο. Με την χειρητική η έγχυση του BCG, εδώ πέρα νομίζω πως το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο προκύπτει είναι το σχήμα το οποίο θα ακολουθηθεί. Και αυτό το πράγμα έγινε μια προσπάθεια να απαντηθεί κατ' ουσίαν από μια πολύ μεγάλη μελέτη της EORTC και θυμάμαι μαζί με τον κύριο Μελέκο ήμασταν στη Σμύρνη όπου παρουσιάστηκε αυτή η ιστορία και όπου συμμετείχαμε και οι δυο, εμένα με πετάξαν έξω κάποια δεδομένη στιγμή γιατί δεν έβαζα αρκετά περιστατικά και όπου συγκριθήκανε τα διαφορετικά δοσολογικά σχήματα του BCG και διαφορετικά χρονική διάρκεια. Λοιπόν, και επιτέλους, τέλη του 2013, αυτό το πράγμα συνέβη, κύριε Μελέκο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν γύρω στο 2000 όταν, κάπου τότε, δεν ήμασταν παρέα. Λοιπόν, δείτε πόσα χρόνια λοιπόν τελικά έγινε, για να φτάσει να πούν γενικώς ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι καλύτερα τα 3 χρόνια και τελικά μπορεί να χρησιμοποιήσετε και το 1/3 τις δόσεις για αυτή την ιστορία και να έχετε καλά αποτελέσματα και μπλα 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 μπλα, αλλά έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος του κομίτη για το μη διηθητικό καρκίνο του οδόχου κύστεως, ο Βίτσες, ο οποίος λέει και δηλώνει ο καημένος ότι ακόμα και πλέον με αυτή την ιστορία, ναι μεν, έτσι είναι τα πράγματα, ότι τα 3 χρόνια, αλλά τελικά μια σειρά από αρρώστους δεν καταφέρουν ποτέ να συμπληρώσουν αυτό το πράγμα και αυτό θα πρέπει κανείς να το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του όταν είναι να κάνει το αντίστοιχο recommendation με τόσο ισχυρό τρόπο. Εδώ να μην μπλέξουμε λιγάκι γιατί απλά και μόνο είναι η αμφισβήτηση της ποιότητας της μελέτης που σας έλεγα προηγουμένως για την ιστορία του αν θα δώσουμε BCG μετά την αρχική αποτυχία των κυταροτοξικών για την ιστορία των υποτροπών. Θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό το πράγμα και δεν έχουμε κανένα λόγο. Τι γίνεται με την αποτυχία της ενδοκιστικής έγχυσης BCG, για να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα. Σας βάζω πάλι το ίδιο πράγμα με τους ορισμούς τι σημαίνει ουσιαστικά αποτυχία του BCG όσον αφορά τον τρόπο της υποτροπής ή αν είναι αποτυχία της θεραπείας. Έτσι, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε ξεκάθαρο γιατί διαφοροποιεί τα πράγματα. Τους ίδιους πίνακες που σας έδειξε προηγουμένως ο κύριος Τζόρτζης, οι οποίοι όλοι έχουν μέσα την ιστορία της ριζικής κυσταεκτομής. Και αντίθετα με αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως, ότι σαφέστατα ο άρρωστος, αυτός ο ταλαιπωρημένος, είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά είναι έτοιμος να κάνει κυσταεκτομία, αν θα την προτείνετε, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Πιστεύω όμως από την άλλη μεριά ότι το αντίστοιχο κομίτι έχει λίγο μείνει πίσω όσον αφορά την αξιολόγηση διαφόρων άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών σχημάτων. Και εδώ έχω έναν πίνακα όπου
Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δοκιμάζονται για αυτή την ιστορία στις περιπτώσεις ακριβώς που έχουμε αποτυχία της θεραπείας με τον BCG. Δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε επιλεκτικά με κάθε ομάδα ξεχωριστή από αν είναι διαμέσου κινδύνου ή υψηλού κινδύνου ή πότε υποτροπία σε αυτό το πράγμα. Αν και όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Έτσι, ο χρόνος που εμφανίστηκε η υποτροπή και τα χαρακτηριστικά της υποτροπής σε σχέση με τον αρχικό όγκο παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη λήψη της τελικής απόφασης για να είμαστε τόσο εύκολοι σε ένα πινακάκι σαν το προηγούμενο να τα βάλουμε εκεί πέρα μέσα. Και εδώ πέρα, για παράδειγμα, τόνισα προηγουμένως ότι θα πω ιστορίες που έχουν σχέση με την, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι. Υπάρχουν τα σχήματα της χορήγησης νερφερόνης μετά από την αποτυχία του BCG, έτσι. Αλλά είναι τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές, συγκεκριμένης βαρύτητας. Υπάρχουν οι αναφορές για το τι θα, με τη συνδυασμένη θερμοχημειοθεραπεία, έτσι, με όλα αυτά τα συστήματα που κάνουμε με ειδικούς καθετήρες, οι οποίες δημιουργούν ένα πρανές θερμοκρασίας, οι οποίες σπρώχνουν ουσιαστικά την μυτομικίνη ή την επιρουμπικίνη προς το τείχωμα της ουροδόχου κύστης. Με αντίστοιχα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε το δεδομένο της φωτοδυναμικής θεραπείας μετά από την με τη χρήση φωτοευαισθητοποιητών ουσιών στην ουροδόχο κύστη, που πάλι έχουν ιδιαίτερα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, απλό το να μην λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δημοσιεύονται και τουλάχιστον να τους δώσουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα στα guidelines για αυτό το πράγμα. Και τέλος, και αυτή είναι η τελευταία παρέμβαση, για το follow-up. Λέει regular, κάθε ένα χρόνο, εκτίμηση της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας στους high risk. Πολύ ωραία. Για δείτε λοιπόν όμως τι δημοσιεύτηκε το 2013. Ότι κάνοντας αξονική πυελογραφία, δεν καταφέρνεις να πραγματικά να βρεις αυτούς τους όγκους της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας σε αυτή την ομάδα των αρρώστων. Και ουσιαστικά εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνεις είναι να αναπτύξεις το κλινικό σου αισθητήριο και να συμμαζέψεις και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία από κυταρολογική μέχρι αιματουρίες και οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να πεις ότι αυτούς τους αρρώστους θα τους ελέγξω παραπάνω, όχι με απεικόνηση, αλλά πιθανότατα και με ενδοσκόπηση. Δεν το υιοθετώ έτσι τα καλά καθούμενα, αλλά δείτε την αμφισβήτηση ότι η ίδια η απεικόνηση μπορεί να σου δώσει στοιχεία ύπαρξης αυτών των όγκων, ακόμα και η σύγχρονη απεικόνηση του τύπου της αξονικής πυελογραφίας. Άρα λοιπόν, καταληκτικά, εγώ και με το οποίο ουσιαστικά πιστεύω σήμερα, είναι ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αποτελούν ένα τρομακτικά πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή κλινική πράξη. Νομίζω πως ο τρόπος με τον οποίο δομούμε πλέον την αντιμετώπιση του αρρώστου στην καθημερινότητά μας, σαφέστατα έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στους νεότερους σε ηλικία ουρολόγους, όπως είστε εσείς. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι κάτι το οποίο όσοι έχουμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια με τα guidelines στην Ευρώπη, αποτελεί μια εμπειρία την οποία την φωνάζουν, αν θέλετε, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, ότι οι νέοι σε ηλικία ουρολόγοι είναι μονίμως αναφερόμενοι πλέον σαν Ευαγγέλιο στα guidelines. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία πάντοτε, γιατί ακριβώς αποτελεί και την ουσία αυτού που ονομάζουμε τη βασισμένη σε αποδείξεις κλινική ιατρική, είναι η συνεχής αμφισβήτηση και η κριτική η οποία πρέπει να ασκείται, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να αυξάνουμε την αξιοπιστία τους. Η ανανέωση είναι απαραίτητη. Μεθοδολογικά αυτό το πράγμα έχει πολλά προβλήματα και έχει ένα σημαντικότατο κόστος στην κυριολεξία, ειδικά για φανταστείτε και όσους ανθρώπους, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά ουρολογικά guidelines, που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, ενώ στα αμερικανικά πληρώνονται και πληρώνονται καλά. Και ένα τελευταίο σημαντικό ερωτηματικό είναι πότε πρέπει να ενσωματώνονται οι νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές. Αυτό
Σαν φιλοσοφική αντίληψη στα ευρωπαϊκά guidelines της ουρολογίας, έχει ουσιαστικά συζητηθεί αρκετές φορές. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ανακοινώσεις σε συνέδρια. Δεν θα δείτε ποτέ να έχουν ενσωματωθεί στα guidelines κάτι τέτοιο. Και υπάρχει μια παλιότερη αντίληψη, η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό συνεχίζει να εφαρμόζεται, ότι καλό είναι να αφήνουμε να περάσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να υιοθετήσουμε καινούργια τέτοια πράγματα και να τα βάλουμε στα guidelines, άσχετα με το πόσο ισχυρή απόδειξη μπορεί να περιέχουν. Αυτό έχει και κινδύνους όμως από την άλλη μεριά, ότι μπορείς να αφήσεις απ' έξω πράγματα τα οποία να είναι καινούργια και τα οποία να έχουν εξαιρετικά σημαντική χρησιμότητα για τον άρρωστό σου. Νομίζω πως έχουμε και κάποιο περιθώριο, άμα θέλετε, να κουβεντιάσουμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Για να ξεφύγουμε αυτό, να την αρχίσουμε, αν μου επιτρέπετε μία ερώτηση. Έχω μία αίσθηση και θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, Βασίλη, Διονύση. Άμα είναι αλήθεια, έχουμε κάπου κολλήσει για χρόνια στον καρκίνο της χύστης? Όπως είχαμε κολλήσει στον καρκίνο του προστάτη και τώρα άρχισε να κινείται, να ξεμπλοκάρουμε. Γιατί, πού ξεκολλήσαμε? Στον καρκίνο του προστάτη. Θα τα πούμε αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Δεν είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή, ξεκαθαρίζονται παλιά πράγματα. Απλώς. Εγώ, αν θέλετε, σε αυτή την ιστορία... Το βήμα μπροστά το μεγάλο δεν έχει γίνει. Εγώ να σας πω κάτι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω πως εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πρώτα απ' όλα να ξαναγυρίσουμε στα πολύ στοιχειώδη πράγματα της σωστής εκπαίδευσης για τη σωστή διουρηθρική. Δηλαδή, πιστεύω ότι το α και το ω, ότι αυτό το πράγμα που κάναμε τώρα μια μισή ώρα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, εάν δεν ξεκινήσουμε από το α και το ω, που κατά τη γνώμη μου είναι η σωστή ιστορία της διουρηθρικής. Και όπου ένα από τα πράγματα τα οποία είναι δείκτες ποιότητας στην κυριολεξία είναι τρία πράγματα. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο European Urology πριν από μερικούς μήνες. Νομίζω από τον Browsy πάλι. Το ένα είναι ποσοστό βιοψιών που περιλαμβάνουν μυϊκό χιτώνα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που δεν συμπεριλαμβάνεται ο μυϊκός χιτώνας, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα της διουρηθρικής που έχεις κάνει. Τελεία παύλα. Δεύτερον, ποιο είναι το ποσοστό των επιπλοκών σου όσον αφορά την ίδια την τεχνική που έχεις χρησιμοποιήσει. Τρίτον, ποιο είναι το ποσοστό των υποτροπών σου. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα έχουν να κάνουν με την ποιότητα της αρχικής διουρηθρικής. Άρα λοιπόν πιστεύω, ναι, ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα στοιχειώδη. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και μετά, η προσωπική μου θέση πάλι δεν είναι evidence-based, το τονίζω αυτό το πράγμα, άρα είναι εντελώς σκουπίδι όσον αφορά την αξία της. Θυμάμαι πάντοτε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο είχε δημοσιευτεί πριν από μερικά χρόνια στο JAMA, το οποίο έλεγε intravesical instillations, άνω κάτω τελεία, is it a wash? Έτσι, ήταν το απλό νεράκι στην όλη κατάσταση. Και ουσιαστικά το άλλο, το τελευταίο πράγμα στο οποίο πάλι ναι πιστεύω ότι έχουμε κολλήσει, είναι ότι η κυστεκτομή και η οποιαδήποτε εκτροπή δεν νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει κανείς σε έναν άρρωστο γενικότερα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει λύση της αυτοκτονίας αυτό. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι δύο πράγματα εμένα που δεν πραγματικά μου λείπουν. Πρώτον, ότι δεν έχουμε μάθει πολύ περισσότερα για τη βιολογία αυτού του καρκίνου. Έτσι, τα τελευταία χρόνια νούμερο 1 και νούμερο 2. Όχι, διαφωνώ. Διαφωνώ. Κάτσε, ένα-ένα. Okay. Λοιπόν, άδωνης εγώ εδώ πέρα, ένα-ένα τα θέλω τα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχω την ικανότητα πολλά μαζί. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα, πάλι ένα τσιτάτο, ένα πολύ ωραίο editorial πριν από μερικά χρόνια. Καρκίνος της κύστης, άνω κάτω τελεία. Where are the poster boys? Λοιπόν, όποιο συνέδριο και να πάτε ουρολογικό είναι γεμάτο από posters. Να το τάδε πράγμα το οποίο έχει προγνωστική αξία, να ο τάδε δείκτης ο οποίος ωραία πράγματα. Θα σας θυμίζω πόσα έχουν κυκλοφορήσει από τεστ πανάκριβα τα οποία αποδείξανε ότι δεν μπορούν να την καταστήσουν την απλή κυστεοσκόπηση ή την απλή κυταρολογική. Για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ναι, διαφωνώ μαζί σας για την ιστορία ότι
δεν υπάρχουν καινούργια πράγματα. Υπάρχουν ένα σωρό καινούργια πράγματα για την βιολογία, τα οποία δεν τα έχει εντάξει κανένας σε ένα σχήμα στο οποίο να είναι εφαρμόσιμο στην πραγματικότητα. Να δω εγώ σαν κλινικός γιατρός ότι κοίταξε να δεις, να επιλέξω τι θα ήθελα εγώ. Να μου πεις ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο άρρωστος με αυτά τα χαρακτηριστικά, ναι, θα τον ωφελήσει τον Μπεσεζέ, παράδειγμα. Δηλαδή, ήταν η νοοτροπία που δημοσίευσα πριν από μερικά χρόνια. Ήταν η νοοτροπία που δημοσίευσα μερικά χρόνια πριν μια μελέτη για το κατά πόσον οι άρρωστοι στους οποίους ο όγκος τους ο ίδιος παράγει nitric oxide είναι εκείνοι οι οποίοι θα αντιδράσουν καλύτερα στην ενδοκιστική έγχυση του Μπεσεζέ. Διατριβή του Δημήτρη του Πέτση. Λοιπόν, αυτέ τέτοιου είδους πράγματα εγώ σήμερα σαν ουρολόγος θα ήθελα να έχω στα χέρια μου. Και δεν, και δεν τα έχουμε. Την προσωποποιημένη. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν λυσάξει στις οποιασδήποτε μεμονωμένες ανακοινώσεις. Σημαίνει ότι είναι βηματάκι και δεν έχει γίνει το μεγάλο βήμα. Συμφωνείς μαζί μου? Ναι, εντάξει. Να έχουμε ένα τεστ καλύτερο από την κυταρολογική. Σαφέστα... Δεν γίνεται σήμερα στη μοριακή εποχή. Σαφέστατα, ναι, αλλά είπαμε την ιστορία της προσωποποιημένης και εξατομικευμένης θεραπείας. Τους μπούσουλες, θέλω να ξεφύγω από τον γενικό μπούσουλα και να έχω τον μπούσουλα τον εξατομικευμένο. Ακριβώς. Και δεν έχουμε και θεραπεία. Σε αυτό συμφωνούμε. Εντάξει. Θέσω κάτι εδώ. Άλλη μόνο. Το οροφυλιακός καρκίνος είναι κάτι που σκοτώνει, δηλαδή δεν πρέπει να το παίρνουμε αστεία. Και το τελευταίο διάστημα, ή όσο μπορώ να θυμηθώ, είναι το εξής. Ότι οι ασθενείς που έρχονται και καταλήγουν στα νοσοκομεία είναι ασθενείς εκείνοι που δεν έχουν γυρισμό και δεν έχουν σωτηρία. Δηλαδή, όλη η προσπάθεια, συμφωνώ με όλα αυτά που δεν έχει γίνει, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, ακριβής διάγνωση και ακριβή ένδειξη της θεραπείας την κατάλληλη στιγμή. Γιατί μετά δεν είναι χημειοευαίσθητη. Παραμύθια, δεν έχει δείξει τίποτε. Δεν έχουμε ακτινοθεραπεία, δεν έχει κάνει τίποτα. Άρα ουσιαστικά είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Και αυτό πρέπει να γίνεται στο σωστό χρόνο. Αυτή είναι όλη. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω ότι διαφωνώ με το ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Από τον καρκίνο της κύστης, αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς αυτό το στάδιο που τόνισε ο Βασίλης αμέσως πριν. Το στάδιο που πρέπει να πάρθει η κέρια απόφαση και είναι το στάδιο της νόσου που χρειάζεται ριζική αντιμετώπιση. Και το καινούργιο είναι ότι ενώ πλέον έχει παγιωθεί η άποψη ότι δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη εναλλακτική λύση που να συναγωνίζεται τη ριζική κυστεκτομή, αυτό που έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο εξπερτής, περισσότερη ικανότητα και εκπαίδευση ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Όχι, έλεγα στο Βασίλη προηγουμένως, ας πω κάτι βιωματικό. Είναι η μόνη νόσος στη δουλειά μου από την οποία εγώ κάνω προσωπικούς φίλους. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν έγινε αντιληπτό. Όταν λέω ότι έρχεται κάτι και αλλάζει την πάθηση, δεν λέω ότι δεν γίνονται, γίνονται, αλλά κάτι που αλλάζει, δηλαδή να σας το πω πιο χοντρά. Δεν αντέχω πλέον το PSA να είναι ο δείχτης. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Όταν στον καρκίνο του μαστού στέλνεις και σου λέει ο μοριακός ακριβώς ποιο φάρμακο θα πάρει και ποιο πρέπει να πάρει και ποιο δεν πρέπει να πάρει και σου λέει τα πάντα, στο δίνει σε επίπεδο διαγνωστικό. Έχουμε μείνει το ίδιο και στην κύστη πάρα πολύ πίσω. Αυτό είναι. Όχι ότι δεν έχουμε αποκτήσει εμπειρία, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει θέματα. Το μεγάλο βήμα, παρασκευή, δεν θεωρώ σήμερα ότι η κυταρολογική έπρεπε να υπάρχει. Έπρεπε να υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από αυτή ως εξέταση. Τελειωτικά, οριστικά, με μεγάλη ακρίβεια που σου λέει ακριβώς, όπως σου λένε στο μαστό, ότι αυτή είναι η μόνη θεραπεία που θα κάνεις. Στο συγκεκριμένο ασθενή. Αυτό ζητώ. Αυτό λοιπόν μου θυμίζει κάτι και νομίζω πως να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ότι... Ναι, για να φεύγουν οι πρωινοί. Λοιπόν, αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε πρωτοβγεί το P53, το P53 το οποίο έπαιξε ένα πολύ δραματικό ρόλο στην εκτίμηση της επιθετικότητας του καρκίνου της ουροδοχοκύστης, γενικότερα. Και είχε γραφτεί ένα πολύ ωραίο άρθρο, λοιπόν, που έλεγε πώς θα ήταν ο πλανήτης Γη και η ανθρωπότητα αν την εποχή του Humphrey, ο Humphrey λοιπόν ήταν ένας υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο οποίος έκανε καρκίνο της κύστεως, παραιτήθηκε από την προεκλογική εκστρατεία και τότε κέρδισε τις εκλογές ο Νίξον.
Έτσι. Θα τις κέρδιζε ο Χάμφρεϊ, ήταν δεδομένο. Ήταν όλα τα γκάλωπ στην Αμερική, όλα τα πόλς ήταν υπέρ του Χάμφρεϊ. Το τι έγινε με την προεδρία του Νίξον, με όλη την όλη ιστορία, ήταν μια πλήρης ανατροπή. Και ήταν αυτός ο προβληματισμός, λοιπόν, το πώς θα μπορούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα να ήταν εντελώς διαφορετική. Αν την εποχή που διαγνώστηκε ο καρκίνος στο Χάμφρεϊ, υπήρχε το P53 και ήταν ο δείκτης του άγριου καρκίνου και είχε αντιμετωπιστεί πιο νωρίς και ούτω καθεξής. Μάλιστα.